Λοιπόν, θέλω να πω σε εσάς ότι από όλους ο Σπύρος θα μας επηγηθεί μια ιστορία σχετικά με τρεις φίλες, οι οποίοι επιχειρούν να μπουν στον κόσμο της επιχειρηματικότητας με μια δόση άγνοιας, αλλά και μεγάλη θέλησης. Σπύρος Κοκολογιαννάκης, εμπόδια και περίοδος. Καλησπέρα σε όλους. Απόψε είμαι εδώ για να σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία ευελπιστώ να σας πείσει γιατί να μην τα παρατάτε με την πρώτη ευκαιρία και να μην φοβάστε να δοκιμάσετε νέα πράγματα. Οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας είναι, όπως είπαμε, τρεις φίλοι. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα μπορούσατε να κάνετε τόσο ώστε να επηρεάσετε τη ζωή των ανθρώπων έστω και λίγο? Εάν η απάντηση λοιπόν είναι ναι, έχετε αναρωτηθεί τι χρειάζεται για να τα καταφέρετε. Αυτά τα ερωτήματα προσπαθούσαν να τα απαντήσουν αυτοί οι τρεις φίλοι για πολλές μέρες. Σε ένα πλαίσιο όμως λίγο πιο διασκεδαστικό. Τώρα, μπορεί να αναρωτιέστε ποιο χάθηκε και σκέφτεται τέτοια πράγματα. Αυτοί οι τρεις φίλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι η επιθυμία τους να μην φοβούνται και να έχουν το θάρρος να ετοιμάζουν νέα πράγματα. Να μην φοβούνται να σκεφτούν έξω από το κουτί. Να μην φοβούνται να κάνουν πράγματα τα οποία άλλοι θα έκριναν ως παράλογα ή ακόμα και μεγάλο ρίσκο. Γενικότερα, να μην φοβούνται. Με το όραμα λοιπόν να φέρουν αυτή την αλλαγή και τα γρανάζια του μυαλού τους συνεχώς να λειτουργούν, κάποια στιγμή έρχεται μια μέρα όπου ένας από την παρέα είπε το εξής. Βρήκα τι θα κάνουμε και θα είναι εύκολο. Η ιδέα του είχε κάποιες προοπτικές. Είπε, θα φτιάξουμε μία εφαρμογή. Ο καθένας θα έχει την εφαρμογή στη τσέπη του, στο κινητό του και θα κάνει ό,τι κάνει κάθε μέρα. Βήματα. Είτε τρέχοντας είτε περπατώντας. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώνει αυτά τα βήματα σε μία μεγάλη αγορά. Δηλαδή, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα βήματά του σαν νομίσματα. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Οι άλλοι δεν απάντησαν αμέσως. Πράγμα το οποίο ήταν και θετικό γιατί ξεκίνησε ήδη να το δουλεύουν στο μυαλό τους. Και έτσι έγινε. Ξεκίνησε μια συζήτηση η οποία διέκυψε για πολλές μέρες. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Παρ' όλα αυτά είχαν ενθουσιαστεί τόσο πολύ που το μυαλό τους δεν σταματούσε να κατεβάζει ιδέες. Ένας χήμαρος που δεόν για πολλές μέρες. Όσο λοιπόν περνούσαν οι μέρες και το ξεργαζόντουσαν και έλεγαν ο ένας τον άλλον, θα κάνουμε πώς φαντάζεται ο καθένας στην εφαρμογή, διαπίστωσαν πως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κανείς από τους τρεις δεν είναι προγραμματιστής. Αυτό θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που είπε στην αρχή ότι ήταν εύκολο, μετάνιωσε αμέσως. Μετάνιωσε αμέσως γιατί, λόγω της άγνοιας. Γιατί όσο πιο πολλά μαθαίνεις για ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείς στο τέλος ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει εύκολα ως ένας αποτελεσματικός παράγοντας το να μην ξεκινήσεις καν να κάνεις κάτι. Στην προηγούμενη περίπτωση, οι φίλοι μας θα μπορούσαν να είχαν πει ότι εντάξει, και η ωραία ιδέα μας, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν τα παράτησε. Και άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις στους αρχούς τους, όπως τελικά τι μπορούμε να κάνουμε. Σκέφτηκαν πολύ λογικά, θα πάμε σε αυτούς που ξέρουν. Κάνουν λοιπόν μια μικρή έρευνα αγοράς και πηγαίνουν στο πρώτο γραφείο προγραμματιστών. Πηγαίνουν εκεί, κάθονται και αρχίζουν λοιπόν και αναλύουν όλοι μαζί όλα τα σημεία του project με κάθε λεπτομέρεια. Οι προγραμματιστές φάνηκαν ότι πήγαν αμέσως στο νόημα, τους άρεσε πάρα πολύ ιδέα και μάλιστα άρχισαν να προτείνουν και αυτοί κάποιες ιδέες. Θα προσθέσουμε αυτό, θα προσθέσουμε εκείνο, θα το φτιάξουμε ώστε να φαίνεται έτσι. Υπήρχαν πολύ καλές συνθήκες για μια πολύ καλή συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, όλα ήταν καλά μέχρι που έπεσε στο τραπέζι η ερώτηση και πόσο θα κοστίσει. Οι τρεις φίλοι ήξεραν ότι θα βάλουν τα χέρια πολύ βαθιά στη τσέπη. Αλλά πόσο βαθιά. 47.000 ευρώ. Μόλις το έμαθαν αμέσως και τρεις σκέφτηκαν το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Δεν θα μου χάσουμε κάτι από την δεύτερη γνώμη. Και αυτό έκαναν. Την επόμενη φορά πηγαίνω σε ένα άλλο γραφείο. Όπου πάλι ακριβώς το ίδιο σενάριο. Οι προγραμματιστές φάνηκαν να μπαίνουν αμέσως στο κλίμα και συνειδητοποίησαν ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Οι κατάλληλες συνθήκες πάλι για άλλη μια πολύ ωραία συνεργασία.
Μέχρι πάλι έπεσε στο τραπέζι η ερώτηση και πόσο θα κοστίσει. Αυτή την πρωτανία ήταν λίγο καλύτερα, αλλά όχι και ιδανικά. Το ποσό είχε πέσει σχεδόν στη μέση. 25.000 ευρώ. Οι τρεις φίλοι άρχισαν να βλέπουν πως υπάρχει μια πιθανότητα για να αποχωρήσει το project. Παρ' όλα αυτά είπαν θα βάλουν κάτω τα νούμερα και θα δούνε ποια θα είναι περίπου τα μελλοντικά τους έξοδα. Και για άλλη μια φορά το ποσό των 25.000 έλαζε πάλι λίγο μεγάλο. Οι συναντήσεις με άλλους προγραμματιστές διήρκησαν για αρκετές εβδομάδες και όλες είχαν το ίδιο άδοξο τέλος για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Όπως καταλαβαίνετε, το ηθικό των δηλών φίλων άρχισε να παραγμάζει σιγά-σιγά. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, ο λόγος, ο σκοπός όλο αυτό το επιχείρημα ήταν να μην φοβούνται και να μην σταματάνε με την πρώτη δυσκολία. Και αυτό έκαναν. Πάλι και άλλη μια φορά είπαν, ωραία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πριν προλάβουν να σκεφτούν κάτι, για καλή τους τύχη, ο ένας από τους τρεις είναι λογιστής. Και έχει δικό του λογιστικό γραφείο. Πράγμα που σημαίνει ότι κρατάει τα λογιστικά βιβλία για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Του ήρθε λοιπόν ένας νέος πελάτης. Μια νέα επιχείρηση, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών. Μετά από κάποιες εβδομάδες εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ τους, αποφασίσαμε λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε ένα ραντεβού και να πούμε κάποια πράγματα για την εφαρμογή. Οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, οι προγραμματιστές ήταν εξαιρετικοί επαγγελματίες. Υπήρχαν κατάλληλες συνθήκες για μια πολύ ωραία συνεργασία. Και το ποσό φυσικά ήταν πολύ κοντά στον προϋπολογισμό των τριών φύλων. Η εφαρμογή επιτέλους, η υλοποίηση της εφαρμογής μάλλον επιτέλους, ξεκίνησε. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί στο 90% περίπου. Αυτοί οι τρεις φύλοι έχει ολοκληρωθεί στο 90% γιατί αυτοί οι τρεις φύλοι δεν το παράτησαν. Δεν τα παράτησαν με την πρώτη δυσκολία και επιχείρησαν να βρούνε κάθε λύση σε κάθε τους πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά που βρίσκεστε κι εσείς σε μια παρόμοια κατάσταση, σκεφτείτε διπλά πριν τα παρατήσετε και να θυμάστε πάντα στο μυαλό και πάντα στο μυαλό τον λόγο τον οποίο ξεκινήσατε από την αρχή. Είμαι σίγουρος πως αυτοί οι τρεις φίλοι θα κάνουν τα πάντα, ώστε να βρεθώ ξανά εδώ πέρα και να σας πω τη συνέχεια αυτή τη μοναδική συμπλήρωση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.